ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής προοπτικής της Άγκυρας χαρακτήρισε τη σχέση της Τουρκίας με την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ο ύπατος εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης Ζωζέπ Μπορέλ. Σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας σημείωσε το ενδιαφέρον της Τουρκίας για επανεξέταση της Συμφωνίας Θελωνιακής Ένωσης και απελευθέρωσης της βίζας. Would benefit the stability and security of the whole region. Solving the Cyprus issue in line with the relevant United Nations resolution will be key on this re-engagement with Turkey. Με γραπτή δήλωση στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μεταξύ άλλων σημειώνει ότι η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ολόκληρη όσο η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη. Η διαίρεση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μόνο θέμα που αφορά την Κύπρο, αλλά ευρωπαϊκό θέμα. Από τότε που έγινε η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η Κύπρος είναι σήμερα μια πιο ασφαλής χώρα, ακριβώς επειδή είναι μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Λαύρος κατά της Τουρκίας παρουσιάστηκε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόμπερτ Μενέντες, ανακοίνωση που εξέδωσε με αφορμή την μαύρη επέτειο συμπλήρωση 49 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο δημοκρατικός γερουσιαστής χαρακτηρίζει προσβολή για το διεθνές δίκαιο τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, την οποία καλεί άμεσα να αποσύρει τα στρατεύματά της και να επιτρέψει την επανένωση του νησιού. Καταδικάζω απερίφραστα τη συνεχιζόμενη επιθετική και ανταγωνιστική συμπεριφορά της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένη της προκλητικής δράσης στην Αμόχωστο. Επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μου για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου και για λύση με ένα κράτος που θα βασίζεται σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Επιπλέον, επαναβεβαιώνω τη δέσμευσή μου και για την άμυνά της και θα συνεχίσω να προωθώ νομοθεσία για την ανάπτυξη των στρατιωτικών μας δεσμών. Το ίδιο μοτίβο των χθεσινών δημόσιων αναφορών στα κατεχόμενα κινήθηκε και η ενημέρωση που συνηθίζει να κάνει εν πτήσει σε δημοσιογράφους ο Τούρκος Πρόεδρος. Στο αεροπλάνο της επιστροφής στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ανέφερε ότι η προσπάθεια αναγνώρισης του ψευδοκράτους άρχισε να αποδίδει καρπούς. Με το έργο που κάναμε, η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου έχει πλέον πάρει την θέση της ως μέλος παρατηρητής στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Τώρα είναι προσκεκλημένη να συμμετέχει στις συναντήσεις του οργανισμού. Εργαζόμαστε για το τι μπορεί να γίνει με την διάδοση αυτού από τον τουρκικό κόσμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Άγκυρα θα βρεθεί στις 28 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου στην προσπάθεια για αναθέρμανση των διμερών σχέσεων που κυρίως επιχειρείται από πλευράς Τουρκίας. Σημειώνεται ότι δύο μέρες προηγουμένως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Λευκοσία για την τριμερή συνάντηση κορυφής Κύπρο-Ελλάδας-Ισραήλ.